Στο πολύπλοκο διεθνέ περιβάλλον που ζούμε, όλοι γνωρίζουμε ότι μια κίνηση σε μια περιοχή του πλανήτη μπορεί να επηρεάζει και να σχετίζεται με ένα παρόμοιο ζήτημα που έχει να κάνει είτε με την επικράτεια τη χώρα μα είτε με τον γειτονικό τη περίγυρο. Οι αυταρχικοί ηγέτε και η έλλειψη σεβασμού προ το διεθνέ δίκαιο. Στον κόσμο υπάρχουν εκτό από τα δημοκρατικά πολιτεύματα τα οποία είναι κυρίαρχα στο δυτικό πολιτισμό και τα αυταρχικά καθεστώτα, με αυτά τη Βορείου Κορέα, τη Κίνα, τη Ρωσία και τη Τουρκία να είναι τα πλέον γνωστά αλλά και εκείνα τα οποία επηρεάζουν σημαντικέ εξελίξει είτε σε παγκόσμιο είτε σε περιφερειακό επίπεδο, αναλόγω τη ισχύω των χωρών αυτών. Κοινό χαρακτηριστικό των ηγετών των παραπάνω χωρών είναι ότι είναι αυταρχικοί και ότι δεν σέβονται το διεθνέ δίκαιο. Είναι δεδομένο ότι ο Κιμ Γιονγκούν, ο Βορειοκορεάτη πρόεδρο, αποτελεί ότι πιο ακραίο μπορεί να δει κανεί σαν ένα αυταρχικό ηγέτη, ο οποίο εκτό από στιγμή δικτατορία την οποία έχει επιβάλει στη χώρα του, αποτελεί πηγή αστάθεια με τι συνεχεί πυρηνικέ δοκιμέ τι οποίε προβαίνει, όχι μόνο για την Κορεατική Χερσόνησο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανομένη τη Ιαπωνία και τη ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του βόρειου και κεντρικού Ειρηνικού ωκεανού. Η Κίνα, απ' την άλλη, απειλεί συνεχώ τη Ταϊβάν με στρατιωτική εισβολή, δημιουργώντα το ανάλογο υπόβαθρο με συνεχεί μαζικέ παραβιάσει του εναερίου χώρου τη με πολλά μαχητικά αεροσκάφη, με θαλάσσιε ασκήσει πλησίων τη και πυρηνικέ διακήρυξει από υπουργού, πολιτικού και στρατιωτικού αξιωματούχου τη Κίνα. Η Ρωσία από την πλευρά τη δείχνει το πρόσωπό τη στην Ουκρανία, την οποία επιχειρεί να σαλαμοποιήσει από το 2014 και μετά. Προηγήθηκε η προσάρτηση τη Κρυμαία, η οποία αποτέλεσε το πρώτο βήμα, ενώ μόλι χθε ο Ρώσος πρόεδρο προέβη στην αναγνώριση τη ανεξαρτησία των λαϊκών δημοκρατιών «Donetsk και Lugansk» όπω τι αποκαλεί, με επόμενο βήμα το οποίο αναμένουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα την προσάρτησή του στη Ρωσία. Πιθανότητα μέσω δημοψηφίσματο που θα στηθεί. Η Τουρκία είναι γεγονό ότι αποτελεί χώρα ταραξία τη διεθνού τάξη και νομιμότητα. Τι να πρωτοαναφέρει κανεί για την αναθεωρητική νεοοθωμανική πολιτική του αυταρχικού Ερντογάν, όπου πόλεμο και η Τουρκία παρούσα. Συρία, Βόρειο Ιράκ, Λιβύη, Ναγόρκο Καραμπάχ αποτελούν περιοχέ που έλαβε μέρο σε στρατιωτικέ επιχειρήσει η Τουρκία έχοντα ω όραμα την ανασύσταση τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αναφορικά με την Ανατολική Μεσόγειο επιθυμεί μέσω αυθαίρετων και παρανόμων ενεργειών. Να την ανάγει σε τουρκική λίμνη. Επίση, η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κασουσμπέλι, στην περίπτωση που η χώρα μα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά τη και επεκτείνει τα χωρικά τη ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όπω προβλέπεται από το Σύμφωνο για το Δίκαιο τη Θάλασσα, το οποίο έχει υπογράψει η χώρα μα. Η Τουρκία προτάσει ω δικαιολογία ότι δεν έχει υπογράψει την εν λόγω συνθήκη. Ωστόσο, γιατί τότε η Τουρκία την ίδια ώρα έχει χωρικά ύδατα 12 ναυτικά μίλια στη Μαύρη Θάλασσα, μπορεί να μα το εξηγήσουν αυτό οι Τούρκοι μάλλον είναι ερμηνεία που ήδη δίνουν στο δίκαιο τη θάλασσα και κανεί άλλο. Η Τουρκία, εκτό από τα παραπάνω, έχει προβεί σε μια ανάλογη με την πρόσφατη κίνηση Πούτιν στην Κύπρο. Στι 15 Νοεμβρίου 1983, η διοίκηση αυτή ανακρίξε τα κατεχόμενα έδαφη τη Κύπρου, ανεξάρτητο κράτο. Η ΤΑΒ ΔΕΛΤΑΒΙΤΑΚΑ ή αλλιώ Τουρκική Δημοκρατία τη Βόρεια Κύπρου δεν έχει αναγνωριστεί από κανένα κράτο εκτό από την Τουρκία. Πρόσφατα, μάλιστα, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει ω λύση στο Κυπριακό αυτή των δύο ισότομων κρατών, εξισώνοντα θήτη και θύμα, αντί τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που αναφέρουν όλα τα ψηφίσματα του Οργανισμού μέχρι σήμερα, επιδεικνύοντα κατάφορη αμφισβήτηση του διεθνού δικαίου. Επίση, και για τη Θράκη εδώ και πολλά χρόνια, επιχείρη να περάσει ότι η αναγνωρισμένη ω μουσουλμανική μειονότητα βάσει τη συνθήκη τη Λοζάνη βάσει θρησκεία δεν είναι απλά μουσουλμανική αλλά τουρκική, δίνοντά τη έτσι εθνοτικό χαρακτήρα με απότερο σκοπό να επαναλάβει το σενάριο της αιματοβαμμένης Κύπρου στη Θράκη μας. Από τα παραπάνω διαφαίνεται γιατί η Ελλάδα και Κύπρος θα πρέπει να ταχθούν άμεσα ενάντια στην κίνηση του Πούτιν για αναγνώριση τις ανεξαρτησίες των δύο επαρχιών της Ουκρανίας, κίνηση που παραβιάζει κατάφρατο διεθνές δίκαιο, το οποίο αποτελεί το κύριο όπλο μας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα και αναθεωρητισμό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.